Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δύναμη ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια δύναμη αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουμε ότι με γνώμονα το διεθνές δίκαιο μπορούμε να λύνουμε τις όποιες διαφορές μας ειρηνικά. Με κατηγορηματικό τρόπο απέρριψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ακριτική Γάβδο τις τουρκικές απειλές για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων σε Αιγαίο και Κρήτη. Φέρνοντας για παράδειγμα τις συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία, ο Πρωθυπουργός έκανε άνοιγμα στη Λιβύη για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Και καλό και εδώ πέρα από την Γάβδο, όλα τα γειτονικά κράτη της Ελλάδος και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Λιβύη, να προσέλθουν σε μια γόνιμη και ουσιαστική διαπραγμάτευση με την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο που δημιουργήθηκε στη Γάβδο τον Νοέμβριο του 2020, συζήτησε με τους στρατιώτες και ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς. Είστε μόνιμα εδώ πέρα ή ένα σύστημα? Κάθε πόσο εβδομάδα? Εναλλάσσονται γύρω στις 2 εβδομάδες. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Σακάρ συνέχιζε τα fake news και τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Bu statikoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Bizim ağzımızın dibine, burnumuzun dibine gelip gece gündüz efendim provok eden Yunanistan. Daha dün balıkçılarımızı rahatsız eden Yunanistan. Adet ettiler. Diyoruz ki güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan. Ταυτόχρονα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα έφτασαν στο σημείο να χαρακτηρίσουν προβοκάτσια την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γάβδο. Yunanlı lider bir yandan da provokasyonlarını sürdürüyor. Girit adasının güneyindeki küçük adacık Gavda'yı ziyaret etme kararı aldı. Girit bölgesinde bulunan Gavda statüsü tartışmalı adalardan biri. Ancak Yunanistan adayı silahlandırdı. Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η πρόεδρος της Δημοκρατίας γιόρτασε τα Θεοφάνεια στην ακριτική Λίμνο. Γιορτάζοντας τα Θεοφάνεια στο νησιωτικό προμαχώνα του ελληνισμού στο Αιγαίο, την ακριτική Λίμνο, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή φώτιση. Με τις τουρκικές προκλήσεις στον αέρα του Αιγαίου να χτυπούν κόκκινο, με συνεχείς παραβιάσεις και υπερπτήσεις και τους Τούρκους υπτάμενους να ρισκάρουν ένα τύχημα, ο Υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αρχηγός Γεθάς Στρατηγός Φλώρος βρέθηκαν στη Σούδα που στηρίζει καθημερινά τις αναχαιτήσεις των τουρκικών μαχητικών. Εδώ από τον ναύσταθμο της Κρήτης, από τον ναύσταθμο της Σούδας, από το χειρό Κρήτη, από το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, εκπέμπουμε πρώτον μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, σιγουριάς αλλά και εγρήγορσης. Οι άνοπλες δυνάμεις είναι δυνάμεις αποτροπής, δυνάμεις άμυνας, δυνάμεις αξιοπρέπειας της τιμής της πατρίδος και είναι δυνάμεις οι οποίες εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία και την ελευθερία των Ελλήνων.